Σε σημερινή συνεδρίαση παρευρίσκονται ο κύριος Γκέραλης, ο κύριος Δημητρίου, ο κύριος Αδάμης, ο κύριος Μπούτσης, ο κύριος Γκίνης, ο κύριος Αποστόλου, η κυρία Παπασταμέλου Γκούμα, ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Αθανασόπουλος, ο κύριος Τσιβίλογλου, ο κύριος Κωνσταντέλος, ο κύριος Γκίκας, ο κύριος Κατσούλης, η κυρία Κόλια, από το τοπικό των Καλυβίων ο πρόεδρος ο κύριος Κολαξής, ο κύριος Λιωδακάκης και παρευρίσκεται και ο κύριος Δήμαρχος. Και ο κύριος Γαλάνης. Και ο κύριος Γαλάνης από ο πρόεδρος του τοπικού της Αρώνιδος. Το Δήμαρχο τον είπες? Το είπα. Εντάξει. Λοιπόν, έχοντας λοιπόν απαρτία, 16 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη του έτους 15 και ώρα 16:30, αρχίζει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα. Πριν ξεκινήσουμε, έχω μερικά θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Λόγω των διακοπών του Θέρους, εάν συμφωνείτε, εγώ θα σας τα ανακοινώσω και να μου πείτε αν συμφωνείτε να τα συζητήσουμε. Γιατί η επόμενη συνεδρίαση θα προσπαθήσω τουλάχιστον να γίνει, γιατί είναι κάποια θέματα που πρέπει να περαστούν, 4 Αυγούστου και να έχουμε ένα μέρος του Ιουλίου ελεύθερο και τον υπόλοιπο Αύγουστο. Οπότε σας διαβάζω τα θέματα και αν συμφωνείτε τα συζητάμε. Το πρώτο, εκτός ημερήσιας διάταξης, αφορά αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.765 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών της 3ης και 4ης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων, πρώην ΣΑΤΑ, έτους 15 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. Συμφωνούμε να συζητηθεί? Το δεύτερο θέμα αφορά την Σχολική Επιτροπή, τη Δευτεροβάθμια. Προκειμένου η ενιαία Σχολική Επιτροπή Δεύτερου Βαθμού του Δήμου Σαρωνικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει την ενίσχυσή της με έκτακτη επιχορήγηση ποσού 20.000 ευρώ. Συμφωνούμε να συζητηθεί? Ναι. Ρωτάω. Ναι. Το τρίτο θέμα αφορά την πρωτοβάθμια επιτροπή και ζητάει 35.000 ευρώ επιχορήγηση έκτακτη προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ναι. Το τρίτο θέμα αφορά την πρωτοβάθμια, 35.000 ευρώ. Το τέταρτο θέμα, λήψη απόφασης για συνδρομή στην εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ για παροχή της υπηρεσίας ΤΕΤΡΑ για την ραδιοκάλυψη πολιτικής προστασίας του Δήμου Σαρωνικού. Νομίζω αυτό είναι επίγον και πρέπει να συζητηθεί, γιατί αφορά την αντιπυρική προστασία. Πρέπει να υπάρχει ραδιοκάλυψη. Συμφωνούμε και γι' αυτό. Και έχω και μία τροποποίηση, το έκτο, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. Αυτό ουσιαστικά συνοδεύει την αναμόρφωση και αφορά την ένταξη του έργου επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγωνισίου στο ΚΑΠΑΧ 634 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων και για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Σαρωνίδας και γύρω περιοχής. Είναι οι τροποποιήσεις, θα τα πω μετά, και την ένταξη «Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρέματος Αγίου Δημητρίου Ξελευτάκη στη Δημοτική Ενότητα Καλυβίων». Αυτή είναι η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, συνοδεύει την αναμόρφωση, οπότε θεωρώ ότι είναι επίγον να συζητηθεί και αυτό για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων που αναφέρονται στην... έχουμε και ένα 7ο τώρα. Αυτό δεν είναι τόσο επίγον, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα... δεν είναι 5ο, 4, έχεις γράψει. Τροποποίηση του τεχνικού 5. Προσήλθε η κυρία Γεωργοπούλου. Ωραία. Το τελευταίο είναι λήψη απόφασης για την αλλαγή μελών ΔΣ της ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού. Εδώ, όπως και το θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη, αφορά την αντικατάσταση της Διευθύντριας του Γυμνασίου Αναβήσου
λόγω του ότι δεν, είναι πλέον, δεν έχει το αξίωμα αυτό, από την κυρία Παπακοσταντίνου Μαρίνα και η ανάποδα, και θα σας τα πω σωστά την ώρα που θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, και τον ορισμό των μελών που έχουν εκλεγεί από την Ένωση για την δευτεροβάθμια επιτροπή. Αυτά είναι τα θέματα. Θεωρώ ότι είναι επίγοντα, και εκτός από το λόγο του επίγοντος, γιατί διακυβεύονται συμφέροντα του Δήμου, και λόγω της θερινής περίοδου, καλό θα ήταν να τελειώσουμε με τα θέματα αυτά, ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο, γιατί βλέπω ότι με δυσκολία έρχονται οι σύμβουλοι, έχουν αρχίσει και πηγαίνουν διακοπές. Λοιπόν, συμφωνούμε να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Και πάμε, ωραία, και πάμε στο πρώτο θέμα. Θα κάνουμε μια ενημέρωση πριν. Ναι. Μια ενημέρωση έχει ο κύριος Δήμαρχος. Αγαπητοί σύμβουλοι, καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση σε σχέση με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε προχθές το μεσημέρι, σε σχέση με τον εξυγχρονισμό και την κατασκευή του έργου του αληφτικού καταφυγίου της Παλαιάς Φώκειας. Είχε απασχοληθεί και πάλι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πριν περίπου ένα μήνα, το οποίο είχε αναβάλει το θέμα με την προτροπή προς την Διεύθυνση Ενάλλειων Αρχαιοτήτων και την κυρία Σίμωση, που είναι η Διευθύντρια των Ενάλλειων Αρχαιοτήτων, να γίνει μια προσωρινή αποτύπωση από δίτες αρχαιολόγους του βυθού που υπάρχει μέσα και πέριξ της λιμενολεκάνης, δηλαδή στα σημεία αυτά που είναι να κατασκευαστεί το έργο, να γίνουν παρεμβάσεις, και κατόπιν αυτής της αποτύπωσης να ξανααποφανθεί, όπως και έγινε προχθές το μεσημέρι. Η αποτύπωση έδειξε τα εξής στοιχεία, ότι υπάρχουν διάσπαρτα αρχαία αντικείμενα στο μεγαλύτερο μέρος της λιμενολεκάνης, και συγκεκριμένα από το κέντρο της λιμενολεκάνης και βόρεια, δηλαδή προς την ακτή, προς την πλευρά της Αναβίσου, να το πω έτσι απλά, να το αντιληφθούμε, προς το λιμεναρχείο, σωστά. Υπάρχει μία λιθορυπή με ένα αρχαίο τείχος στο κέντρο της, στο κομμάτι που ήταν να φτιαχτεί αυτός ο βόρειος βραχίωνας, ο καινούριος δηλαδή βραχίωνας, που δεν υφίσταται σήμερα. Και υπάρχουν επίσης κτίσματα, ενδείξεις κτισμάτων τουλάχιστον σε πρώτη φάση, και πίθη στο βόρειο τμήμα αυτό της λιμενολεκάνης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια εισήγηση από την Διεύθυνση Ενάλλειων Αρχαιοτήτων να μην ακυρωθεί μεν το έργο, αλλά να ξεκινήσει τμηματικά να κατασκευάζεται σε πρώτη φάση, και να δούμε αν μετά θα μπορέσει να κατασκευαστεί και το υπόλοιπο. Τι σημαίνει τμηματική κατασκευή του έργου? Τι συζητήθηκε τουλάχιστον, διότι ακόμα είμαστε εν αναμονή της απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, της καθαρογραφής αυτής και της ανάρτησης αυτής, ώστε να δούμε αν όντως και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο υιοθετεί αυτή την άποψη. Θετική ήταν η στάση των μελών του Συμβουλίου, αλλά αναμένουμε να δούμε και την οριστική απόφαση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι προτάθηκε να ξεκινήσει η εξκαφή, η εκβάθυνση δηλαδή, της λεκάνης στον ήδη υφιστάμενο βραχίωνα με χερσαία μέσα, έτσι ώστε να ξεκινήσει να πακτώνεται ουσιαστικά η επέκταση του βραχίωνα αυτού. Το υπήνεμο, αυτή η γλώσσα, ο κυματοθράφης, να το πω έτσι απλά, που κατασκευάζεται, να μετακινηθεί κατά τι, ώστε να πάει επάνω στον επίσης αρχαίο λιμένα, στο αντίστοιχο δηλαδή αρχαίο κομμάτι του λιμένα που υπάρχει λιθορυπή, το οποίο θα εγκυβωτιστεί για να μην καταστραφεί, και πάνω από αυτό θα κατασκευαστεί το νέο κομμάτι. Και σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν να έρθουν και τα πλωτά όσον αφορά την εκβάθυνση του μισού, της μισής λιμενολεκάνης, η ολοκλήρωση αυτού του βραχίωνα και ως εκεί προς στιγμή. Καμία συζήτηση για το βόρειο τμήμα, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσει τελικώς να κατασκευαστεί, σύμφωνα με τις ενδείξεις που υπάρχουν ως προς τα αρχαιολογικά ευρήματα. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνει, και όλα αυτά τα έργα θα πραγματοποιούνται με την παρουσία αρχαιολόγων, οι οποίοι θα εξετάζουν και όλα αυτά τα χώματα, την άμμο δηλαδή ουσιαστικά, με τα υπόλοιπα υλικά αυτά που θα βγαίνουν από τις εκβαθύνσεις. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε. Είναι
εν μέρη θετική, να το πω έτσι, διότι μέχρι και προχθές υπήρχε αρκετά μεγάλη αντίδραση από τη Διεύθυνση Ενάλλειων Αρχαιοτήτων ως προς την εκκίνηση του έργου από όποιο της τμήμα. Εδώ υπήρξε μια διαφοροποίηση από πλευράς τους και μιλούν τουλάχιστον για το νότιο τμήμα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κατασκευάζουμε εν μέρη το έργο. Σίγουρα αν δεν κατασκευαστεί το σύνολο του έργου δεν θα είναι απολύτως λειτουργικό όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά από το τίποτα είναι καλύτερο το να γίνει έστω και εν μέρη το έργο. Εμείς θα προσπαθούμε βέβαια και με συνεχείς πιέσεις και παρακολουθώντας από κοντά την όλη διαδικασία, όπως και η Περιφέρεια που είναι ανάδοχος επί της ουσίας του έργου αυτού, η Περιφέρεια Αττικής, να καταφέρουμε, αν είναι δυνατόν, να ολοκληρώσουμε όλο το έργο. Αυτά ήθελα να μεταφέρω στο σώμα και είμαστε εν αναμονή και της οριστικής απόφασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και της εξελίξης όσον αφορά την κατασκευή του έργου. Με τη σειρά που το έχουμε... Η εξκαφή, η εκβάθυνση δηλαδή, θα γίνει μόνο από το κέντρο σχεδόν της Λιμενολεκάνης και προς τον υφιστάμενο βραχίωνα, στο νότιο δηλαδή τμήμα, και έξω από αυτό. Το βόρειο τμήμα δεν το αγγίζουμε αυτή τη στιγμή, διότι έχει αρχαιολογικά ευρήματα. Βέβαια, τη σημασία αυτών, τη σπουδαιότητα αυτών και όλα αυτά θα τα δείξουν περαιτέρω αρχαιολογικές ανασκαφές, τις οποίες η κυρία Σίμος είπε πως θα ξεκινήσει, αφού πρώτα ξεκινήσουμε το έργο στο νότιο τμήμα και φτάσουμε σε ένα σημείο εξέλιξης αυτού, για να μπορεί να διαθέτει τους αρχαιολόγους να κάνουν και τις ανασκαφές. Αρχή. Αυτό το βόρειο κομμάτι έχει, το οποίο έχει το πρόβλημα, είτε θα πρέπει θεωρητικά μιλώντας να μετακινηθεί ακόμα πιο βόρεια και να αφήσει μέσα στη λεκάνη του καταφυγίου τα αρχαία, είτε να μετακινηθεί πιο νότια και να αφήσει απ' έξω, μήπως, τέλος πάντων συζητάμε τώρα έτσι, υπάρχει θέμα να αλλάξει μελέτη παράλληλα με ό,τι γίνεται και ό,τι ενέργειες γίνονται να συζητήσουμε για να κερδίσουμε τον όποιο χρόνο, εάν δεν πρόκειται να γίνει αυτός ο βόρειος κλάδος, σημαίνει ότι δεν κλείνει η λεκάνη του καταφυγίου. Θα έχουμε ένα ανοιχτό καταφύγιο όπως είναι περίπου σήμερα, με πιο βαθιά και πιο ρηχά τμήματα. Μήπως θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική να αλλάξουμε τη μελέτη, είτε λέω εγώ μετακινώντας παράλληλα ακόμα πιο βόρεια, είτε πιο νότια, εάν το επιτρέπει οι συνθήκες. Η πραγματικότητα είναι μια σκέψη, ήταν και αυτή. Το θέμα είναι το εξής, ότι το βάθος στη βόρεια πλευρά έρχεται και καταλήγει στους 40 πόντους. 40 εκατοστά δηλαδή βάθος. Από τη στιγμή που εκεί δεν επιτρέπουν καμία εκβάθυνση, δεν το συζητάει καν η αρχαιολογία το να μπούμε εκεί και να κάνουμε εκβαθύνσεις πριν ολοκληρώσει τις έρευνες, την ανασκαφή πλέον. Γιατί οι έρευνες γίνανε σε πρώτη φάση. Πλέον μιλάμε για ανασκαφή ουσιαστικά. Δεν συζητάνε πουδενή για καμία κατασκευή σε αυτό το τμήμα. Διότι το πρόβλημα εκεί δεν είναι μόνο ότι υπάρχει η αρχαία λιθορυπή, όπως είναι και στο κομμάτι του υπήνεμου, που εκεί πάλι θα πακτωνόταν με την ίδια τακτική και λογική και τεχνολογία και θα γινόταν από πάνω ο νέος βραχίωνας. Εκεί το κακό είναι ότι έχει και τείχους. Έχει αρχαία τείχη από κτίσματα και εκεί δεν μας επιτρέπουν να αγγίξουμε καν. Οπότε προς το παρόν ξεκινάμε με το νότιο τμήμα και στη συνέχεια θα είμαστε σε συνεχή επαφή με τους αρχαιολόγους για να δούμε τι περαιτέρω μπορούν να μας επιτρέψουν, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε το εκτός ημερήσιας διάταξης από το πρώτο, αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.765 ευρώ από το ΙΠΕΣ, τρίτης και τέταρτης κατανομής ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών του Δήμου, πρώην ΣΑΤΑ, έτους 15 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες. Κυρία Πουλοπούλου, θα μας το πείτε εσείς αυτό, θα κάνετε την εισήγηση. Αφορά την τρίτη και την τέταρτη κατανομή ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών που δίνουν στους Δήμους, πρώην ΣΑΤΑ, για το έτος 2015. Το ποσό που θα εισπράξουμε, που έχουμε ήδη δηλαδή εισπράξει, είναι 35.765 ευρώ και η εισήγηση της υπηρεσίας είναι να πάει στο κωδικό επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, που έχουμε ήδη έργο, το ποσό των 7.142,94 και προμήθεια αντιλητικών συστημάτων και εξαρτημάτων αυτών 28.622,06. Αντιλητικό. Θα πάει στον κωδικό αυτό για να έχουμε, για να κάνουμε προμήθεια όταν θα χρειαστούμε. Αντιλητικών συστημάτων. Τα αντιλιοστάσια.
Ναι, είναι το πρώτο εκτός ημερής της διάταξης. Συμφωνούμε. Εγκρίνεται και συνεχίζουμε με το δεύτερο εκτός ημερής της διάταξης. Αφορά τη Σχολική Επιτροπή. Προκειμένου η ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμια του Δήμου Σαρονικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει την ενίσχυσή της, με έκτακτη επιχορήγηση ποσού 20.000 ευρώ. Αυτό έχει προβλεφθεί στην τελευταία αναμόρφωση, η οποία μας ήρθε και εγκεκριμένη. Και σήμερα πρέπει το Συμβούλιο να αποφασίσει να διατεθεί το ποσό αυτό, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει με τη νέα χρονιά η Σχολική Επιτροπή, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες. Συμφωνούμε. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το τρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αφορά την πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή, ενιαία σχολική επιτροπή, προκειμένου πάλι η Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σαρονικού να ανταποκριθεί στις ανάγκες της, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αποφασίσει για την ενίσχυσή της, με έκτακτη επιχορήγηση ποσού 35.000 ευρώ. Και εδώ έχει προβλεφθεί στην τελευταία αναμόρφωση, η οποία έχει έρθει εγκεκριμένη. Μπορούμε λοιπόν να διαθέσουμε το ποσό αυτό. Το αίτημα έρχεται από τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών. Αυτό ξέχασα να σας πω. Ο ένας πρόεδρος είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε, κύριε Δημητρίου, να πείτε κάτι. Εγκρίνεται ομόφωνα. Συνεχίζουμε με το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έρχεται από το Τμήμα Λογιστηρίου και Προμηθειών. Η κυρία Πουλοπούλου το υπογράφει. Η κυρία Πουλοπούλου αφορά την συνδρομή στον ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσίας τέτρα για τη ραδιοκάλυψη πολιτικής προστασίας. Τι έχετε να μας πείτε σχετικά με αυτό? Πιο κοντά λίγο για να καταγράφετε. Είναι ανοιχτό. Για την ραδιοκάλυψη των υπηρεσιών της πολιτικής προστασίας. Αφορά για 8 συσκευές που θα καλύψουν την υπηρεσία. Στην παρούσα φάση το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει τη συνδρομή. Εφόσον την αποφασίσετε, μετά η Οικονομική Επιτροπή θα κάνει την ανάθεση και θα ψηφίσει τις σχετικές πιστώσεις. Η προμήθεια αυτή θα γίνει με χρηματοδότηση. Αρχικά θα πληρώσουμε περίπου στα 400 ευρώ και μετά με κάθε μήνα θα κάνουμε την αποπληρωμή. Δηλαδή το σύνολο του ποσού? Το σύνολο του ποσού είναι ουσιαστικά είναι σε 36 μήνες. Δεν είναι μέσα στη χρονιά. Θα κοστίσει 5.667 ευρώ. 1.800 νομίζω το φετινό. Φέτο όχι, είναι περίπου στα, επειδή είναι πεντάμινο, 990 τόσο ευρώ. Ναι. Εγκρίνεται. Ομόφωνα ναι. Και συνεχίζουμε. Προλάβουμε φέτος. Ναι. Αυτό αφορά την προμήθεια. Ναι. Τη χρηματοδότηση για την προμήθεια. Η συνδρομή για το χρόνο, για όλα τα τέτρα, είναι 2.000 ευρώ. Για όλο το 12μηνο, για 8 συσκευές. Αυτό είναι για το 12μηνο. Για όλο το 12μηνο, για 8 συσκευές. Κάπως 25 ευρώ το μήνα, ενώ δεν κάνω όλα τα σκευές. Να σας ακούμε, κύριε. 2.000 ευρώ είναι για 25. Η προσφορά αυτή είναι του ΟΤΕ. Δεν μπορούν να μας καλύψουν μόνο για 4 μήνες. Να πω δύο λόγια. Ο κύριος Δήμαρχος θέλει να πει δύο πράγματα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι μέχρι και την περσινή αντιπυρική περίοδο διέθετε η πυροσβεστική το σύστημα τέτρα, το οποίο είχε και εκείνη, οπότε κάθε χρόνο μας χρεώνανε ουσιαστικά με τον αντίστοιχο αριθμό φορητών συσκευών που απαιτούνται για να λειτουργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, όπου εδώ σημειωτέων έχουμε 5 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία κινούνται σε καθημερινή βάση, ένα σε κάθε δημοτική ενότητα, και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά, καταφέρνοντας, αφού είμαστε δίπλα, να είμαστε πρώτοι στις περιπτώσεις των πυρκαγιών, και μέχρι τώρα έχουμε αρκετές πυρκαγιές που έχουν υπάρξει, και ευτυχώς καμία από αυτές δεν έχει προλάβει να εξαπλωθεί και να έχουμε αρνητικότερες συνέπειες. Έχουν περιοριστεί όλες σε καύσεις μικρών τμήματων
χορτολιβαδικών εκτάσεων μέχρι σήμερα τουλάχιστον, και ευχόμαστε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι με ακόμα λιγότερες. Από φέτος λοιπόν η πυροσβεστική υπηρεσία πλέον δεν διαθέτει τα τέτρα αυτά. Κόπηκαν επί της ουσίας και για την πυροσβεστική υπηρεσία, και κάθε πυροσβεστικός σταθμός προβαίνει σε αυτήν ακριβώς την ενέργεια που προβαίνουμε και εμείς ως Δήμος, και αντίστοιχα και οι Δήμοι δηλαδή που έχουν τμήματα πυρασφάλειας. Τι δηλαδή, του να προμηθευτούμε μόνοι μας πλέον ραδιοσυστήματα τα οποία θα μπουν στη συχνότητα αυτή που έχει και η πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορεί να γίνεται η επικοινωνία. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τα οχήματα τα δικά μας είναι τυφλά σε σχέση με το συντονισμό που γίνεται. Και όταν ενημερωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία ή εμείς αντίστοιχα ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια πυρκαγιά, και κατά την ώρα όμως ακόμα χειρότερα του συμβάντος της πυρκαγιάς, όπου μεταβαίνουν εκεί τα οχήματα και προσπαθούν τα πληρώματα αυτών να επικοινωνήσουν μεταξύ τους προφορικά πλέον, και αρχίζει και ψάχνει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι καταστροφικό πραγματικά και είναι ένα σύστημα με το οποίο δεν μπορεί να δουλέψει πυρασφάλεια, να το πούμε έτσι απλά. Εξού και πλέον αναγκαζόμαστε, ενώ μέχρι πέρσι αυτό το κόστος δεν το είχαμε, να έχουμε και αυτό το κόστος και να καλύψουμε εμείς ουσιαστικά τους ραδιοσυρμάτους αυτούς. Λοιπόν, εγκρίνεται ομόφωνα και συνεχίζουμε με το τελευταίο εκτός μερίσιας διάταξης θέμα, το πέμπτο. Αν έχουμε και το άλλο, ναι. Ναι, ναι. Η εισήγηση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, την ανάγκη εκτέλεση του έργου επισκευή και συντήρηση κεντρικής πλατείας Καλυβίων και πλατείας Λαγωνισίου στο ΚΧ 634 της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 40.000 ευρώ με ΦΠΑ. Το γεγονός ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου του έτους 2015 δεν το συμπεριλαμβάνει, γι' αυτό αναγκαζόμαστε να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, την ανάγκη εκτέλεση του έργου ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αρονίδας και γύρω περιοχής με αύξηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.000 ευρώ με ΦΠΑ και τελικό 40.000 ευρώ με ΦΠΑ, το γεγονός επίσης ότι στο τεχνικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται, δηλαδή το ολόκληρο το ποσό. Τις ανάγκες εκπόνησης μελέτης, υδραυλική μελέτη, υπάρχει κάτι ακόμα νομίζω όμως, κάνω λάθος, ορίστε. Δεν υπάρχει στην αναμόρφωση και για τη φώκια ένα ποσό, αυτό δεν χρειάζεται να μπει. Όχι, δεν είναι στο τεχνικό πρόγραμμα, είναι εργό, είναι εργασίες, ωραία. Το τρίτο λοιπόν, την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης, υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρέματος περιοχής Αγίου Δημητρίου Ξελεφτάκη της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων με ενδεικτικό προϋπολογισμό 17.835 ευρώ και που επίσης δεν περιλαμβανόταν στο τεχνικό πρόγραμμα. Ναι. Το οικοδομικό τετράγωνο είναι αυτό που είναι κάτω χαμηλά. Είναι η πλατεία του Λαγωνισίου πριν πούμε στην παρακτική. Κάτω χαμηλά. Ναι. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, μια ερώτηση. Η πλατεία αυτή, από ό,τι θυμάμαι, ήταν σε ένα πακέτο ενεργειών που θα γινόντουσαν στους 5 δήμους και στους 5 κοινότητες. Είχαν μελετηθεί να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Πράσινο ταμείο, δεν ήταν. Οι μελέτες είχαν προχωρήσει. Δεν είχαμε χρηματοδότηση. Δεν είχαμε χρηματοδότηση. Υπήρχαν 5 προτάσεις. Στην Ανάβησο να γίνει ο παράδρομος της Καραμαλή και ο κόμβος. Πράσινο ταμείο, δεν ήταν. Όχι, ήταν. Ήταν. Και ο κόμβος στη Λαβρίου. Στο Γκουβαρά είχαμε πει κάτι άλλο. Στη Φώκια είχαμε κάνει μια άλλη μελέτη. Για ποιο λόγο προχωράμε, γιατί δεν βάζουμε και τα υπόλοιπα? Υπάρχουν 5 μελέτες σε 5 κοινότητες οι οποίες είχαν σχεδιαστεί να προχωρήσουν. Συμπληρωματικά, γεια σας και από μένα, συμπληρωματικά από αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταντέλος, αυτές οι μελέτες ήταν συγκεκριμένα 5 μελέτες για κάθε 4 μελέτες για κάθε δημοτική ενότητα. Στον Κουβαρά ήταν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, ήταν αναμόρφωση και ανηφόρα εκεί απάνω.
Λοιπόν, η δεύτερη ήταν στην Ανάβησο και ήταν η αναμόρφωση της παραπλεύρου οδού Καραμαλή, δηλαδή όλη η νησίδα αναμόρφωση μαζί με τον παράδρομο ακριβώς. Δεύτερο, εκτός από τον κόμβο, Αντρέα, γιατί ο κόμβος αυτός είχε εξαιρεθεί από την περιφέρεια. Δεν μας τον είχε εντάξει, εν πάση περιπτώσει το είχαμε πει. Του παραδρόμου. Επίσης, στη Φώκια ήταν η παράκτεια ζώνη από το λιμεναρχείο μέχρι και τα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Αναβήσου, και στα Καλύβια ήταν το ακίνητο που είναι μεταξύ Καλυβίων και, ενώ δεν θυμάμαι το δρόμο, αυτό που ήταν η παιδική χαρά μαζί με ένα σπίτι που είχε ελιές μέσα. Έτσι, αυτό. Όπως κατεβαίνουμε δεξιά. Λοιπόν, αυτές ήταν οι μελέτες. Για τη Σαρονίδα δεν υπήρχε μελέτη. Εντάξει, Σαρονίδα δεν υπήρχε μελέτη. Αλλά τώρα, νομίζω, δεν έχω καταλάβει ποιες μελέτες και αν είναι καινούργιες μελέτες αυτές. Εντάξει, ευχαριστώ. Προσήρθε ο κύριος Μποστανίτης, καθώς και ο πρόεδρος του τοπικού, ο κύριος Κίτσος. Για ποιες μελέτες αφορούν αυτά. Ο κύριος Γραμματέας ανέφερε δύο συναδέλφους οι οποίοι προσήλθαν. Επειδή μπορεί να μην ακουστήκατε, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Έχουν χωρίσει αυτές οι μελέτες, είναι τελειωμένες και εδώ καταδεδομένες. Για μισό λεπτό. Προσήρθε ο κύριος Μποστανίτης, καθώς και ο πρόεδρος του Κουβαρά, ο κύριος Κίτσος. Μάλιστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Να απαντήσω. Ναι. Στις ερωτήσεις. Ναι. Όντως έχουν, όπως είπε και ο κ. Τσιβίλογλου, εκπονηθεί 4 μελέτες για 4 κοινόχρηστους χώρους ουσιαστικά του Δήμου Σαρονικού, σε κάθε δημοτική ενότητα από μία, εκτός της Σαρονίδας, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες είχαν ένα συνολικό κόστος κατασκευής, όχι μελετών, περίπου τις 500.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, 400 κάτι με 500.000 ευρώ, οι οποίες υπήρχε η προσδοκία να χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΑ. Η ΕΤΑ δήλωσε ότι δεν διαθέτει ούτε ένα ευρώ, διότι δεν είχε τα προσδοκόμενα έσοδα από προγράμματα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα χρηματοδοτήσει κανένα τέτοιο τύπου έργο, δυστυχώς. Το προσπαθήσαμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς όλοι οι Δήμοι που είχαν ετοιμάσει μελέτες για να τύχουν χρηματοδότηση από την ΕΤΑ, πλέον είναι στον αέρα. Οπότε αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε για μικρομελετούλους που θα έρθουν μετά προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει εκπονήσει η δική μας τεχνική υπηρεσία, όχι μελέτες αυτές οι μεγάλες των 100.000 ευρώ περίπου ανάπλασης. Θες ήταν ανάπλαση επί της ουσίας. Εδώ μιλάμε για μελετούλες επισκευής και συντήρησης για τα απολύτως αναγκαία, ώστε αυτοί οι χώροι πλέον να γίνουν προσβάσιμοι. Και τι εννοώ να γίνουν προσβάσιμοι? Η εν λόγω πλατεία, που μόνο κατά τον τίτλο είναι πλατεία, είναι ένας χώρος στον οποίο δεν τον επισκέπτεται κανείς, διότι δεν είναι, του Λαγωνισίου λέω τώρα, κάτω, στο 634 ο Μικροντάφ, διότι ο χώρος δεν προσφέρεται ουσιαστικά για επίσκεψη ούτε από μικρούς ούτε από μεγάλους. Οπότε πάμε ουσιαστικά με κάποια λίγα χρήματα να κάνουμε κάποιες επισκευές και συντηρήσεις επί της ουσίας, ώστε να βελτιωθεί ο χώρος και να γίνει πλέον λειτουργικός. Αντίστοιχα, είναι και η κεντρική πλατεία των Καλυβίων στο τμήμα που βρίσκονται η παλιά κοινότητα και το αναπαλαιωμένο κτίριο, τα δύο κτίρια αυτά, το πίσω δηλαδή κομμάτι της πλατείας προς το ιερό της εκκλησίας, να το πω έτσι, ανατολικά δηλαδή της εκκλησίας, όπου και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τις πλάκες που είναι κάτω, με τους χώρους που έχουν σπάσει τα κεραμίδια, πάλι μιλάμε για επισκευή και συντήρηση. Στην περίπτωση δε της πλατείας της Σαρονίδας, μιλάμε για μια ενίσχυση ενός ποσού που υπάρχει από το Θησέα, το οποίο εδώ διατηρούμε τις επιφυλάξεις κατά πόσο, ενώ θεωρούνται συνεχιζόμενα αυτά τα προγράμματα, θα χρηματοδοτήσει σήμερα υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Παρά τα αυτά κάνουμε μια ενίσχυση και περισσότερο ουσιαστικά και εκεί για επισκευές και συντηρήσεις, όχι για μια μεγάλη ανάπλαση, γιατί τα χρήματα αυτά τα βλέπετε όλοι ότι είναι ποσά ουσιαστικά μικρά που αφορούν την βελτίωση των χώρων αυτών, απλά και μόνο για να είναι ασφαλής για αυτούς οι οποίοι τους επισκέπτονται. Και μιλάω τώρα για τη Σαρονίδα. Του Λαγωνισίου δεν είναι καν προσβάσιμος. Της Σαρονίδας είναι προσβάσιμος μεν, δεν είναι ασφαλής δε. Ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά πώς είναι η κατάσταση με τις πλάκες και τα κενά που υπάρχουν κάτω στα δάπεδα, ότι είναι αφώτιστη εντελώς το βράδυ. Και υπάρχουν μικρά παιδιά, υπάρχει και αρκετή βλάστηση εκεί με τα φυτά τα οποία υπάρχουν και δεν είναι καθόλου ασφαλή. Και αυτά πάμε να διορθώσουμε. Αυτή τη στιγμή υπήρχαν
σε αυτή την αναμόρφωση κάποια περιορισμένα χρήματα και γίνεται μια ιεράρχηση ουσιαστικά των αναγκών που υπάρχουν και έτσι μπαίνουν αυτοί οι χώροι. Πριν τα τέλη της χρονιάς που θα έχουμε και κάποια ακόμη αναμόρφωση, θα έρθουμε ουσιαστικά να βελτιώσουμε και άλλους χώρους που έχουν ανάγκη, γιατί δεν είναι οι μοναδικοί χώροι που έχουν ανάγκη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως τα χρήματα είναι από πάρα πολύ περιορισμένα έως ανύπαρκτα επί της ουσίας. Νομίζω αν κάλυψα τις ερωτήσεις. Ναι. Ναι, κύριε Κωνσταντέλη. Πες Γιώργο. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Ο κύριος Τζιβίλου. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση στον Δήμαρχο. Δήμαρχε, ας πάμε στα καλύβια. 40.000... Για τις δύο πλατείες, 20 και 20 δηλαδή. Για ποιες, γιατί... Πλατεία Κεντρική και Λαγωνισιών. Και Λαγωνισιών. Άρα δηλαδή, περίπου θα κατανεμηθεί το ποσό κατά 20 και 20. Ναι, περίπου και 20. Εντάξει, για τα καλύβια συμφωνώ και εγώ και το είχαμε εντοπίσει και παλιά ότι έχει προβλήματα και το κτίριο με τα κεραμίδια και τα λοιπά. Και το... Είναι τώρα, και βεβαίως συμφωνώ και με την Σαρονίδα, όπου και εκεί έχει προβλήματα, το δάπεδο είναι τραγικό, ο φωτισμός δεν υπάρχει και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα για τη συγκεκριμένη, όμως για το συγκεκριμένο ακίνητο, γιατί πρόκειται για οικοδομικό τετράγωνο, είναι οικόπεδο, πώς να το πω. Όχι, δεν είναι οικόπεδο, έχει ανάπλαση. Είναι, έχει ανάπλαση. Το ένα και τα δύο. Πλατεία, όλο αυτό είναι πλατεία. Ναι. Πλατεία. Μπάση περιπτώσει. Εντάξει. Ναι. Μπορεί. Εντάξει. Δεν είναι καμία σχέση. Έχει ανάπλαση. Έχει μια παιδική χαρά. Έχει λοιπόν, ένα κιόσκι. Αυτά τις 20.000, επειδή ήδη υπάρχει μια μελέτη, η οποία και μάλιστα είναι πολύ ωραία και άρτια μελέτη, και δεν ξέρω αν την έχετε δει. Πραγματικά αναβαθμίζει όλο το περιβάλλον και από μπρος και πίσω, με πάρκινγκ και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Συντηρεί κάποια όργανα παιδικά που υπάρχουν εκεί πέρα. Συντηρεί το ακίνητο αυτό, το σπιτάκι αυτό που υπάρχει, και μάλιστα το αναβαθμίζει και το κάνει σαν αψυκτήριο. Αυτά λοιπόν ρωτώ, τα 20 χιλιάρικα που θα διατεθούν εκεί, τι θα αφορούν? Καθαρισμό του χώρου, ξέρω εγώ, συντήρηση των οργάνων, αυτό θέλω να ρωτήσω. Ή θα αλλάξουμε και θα αλλάξουμε τελείως ύφος της πλατείας, ή θα εφαρμόσουμε τη μελέτη εκείνη, θα τη σεβαστούμε δηλαδή σε όποια σημεία μπορούμε? Αυτό θέλω να σου πω. Για τα άλλα συμφωνώ, εντάξει, δεν έχω καμία αντίρρηση. Έχετε μία ερώτηση και εσείς, κύριε Κωνσταντέλο. Και προφανώς οι άλλες μελέτες για την Ανάβησο, για τη Φώκαια και για τον Κουβαρά, σαφώς είναι και αυτές οι μελέτες τελειωμένες. Νομίζω κάποια στιγμή, αν κάποια χρήματα που θα βρεθούν, θα πρέπει και εκεί πέρα να κατανεμηθούν και να προχωρήσουν και αυτές οι μελέτες. Ναι, ουσιαστικά δεν αφορά εφαρμογή των μελετών που υπάρχουν, ενδεχομένως όμως σε κάποια σημεία να γίνει μερική εφαρμογή των μελετών. Σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο, ξαναλέω, της συντήρησης και επισκευής. Δηλαδή, έχει πλάκες σπασμένες, έχει φρεάτια ανοιχτά. Αυτά πάμε να επισκευάσουμε ουσιαστικά. Για το 634 στο Λαγωνίσι. Ναι. Έχει δηλαδή αυτή τη στιγμή τρομερές επικίνδυνες. Φωτιστικά σπασμένα, δεν φωτίζεται καν ο χώρος. Έχει δηλαδή ουσιαστικά τέτοιες ζημιές και μια εικόνα εγκατάλειψης, που ξαναλέω ότι ο χώρος αυτός δεν είναι προσβάσιμος. Δηλαδή, είτε υπάρχει εκεί αυτή τη στιγμή, είτε δεν υπάρχει. Είναι ένα και το αυτό, δεν τον επισκέπτεται κανείς. Και αν κάποια παιδιά, αφύλαχτα δηλαδή, ενώ χωρίς παρουσία γονέων, χωρίς συνοδεία κηδεμόνων, τον επισκέπτονται, είναι απίστευτα επικίνδυνος. Αυτά πάμε να βελτιώσουμε με αυτό το μικρό ποσό ουσιαστικά των 20.000, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι τη μελέτη που αναφέρει και ο κύριος Τζιβίλογλου, η οποία είναι μια άρτια και σωστή μελέτη, είναι μια μελέτη των 100-120.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί κοστίζει δηλαδή. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά δεν υφίστανται ουσιαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα έργο επί της ουσίας εκεί. Γι' αυτό και κάνουμε μια μικροσυντήρηση και επισκευή, ώστε ο χώρος πλέον να είναι μη ακατάλληλος, μη επικίνδυνος, να το πω έτσι απλά. Άρα και η μελέτη να θα εξακολουθήσει να ισχύσει, απλά θα γίνουν κάποιες επισκευές. Οι μελέτες υπάρχουν. Για την καλή λειτουργία υγιεινής. Για τη λειτουργία, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει πλέον έτσι όπως είναι, Γιώργο. Αυτή είναι η εικόνα που δείχνει η πλατεία. Ο Θεός να την κάνει πλατεία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πλατεία, εντάξει. Πλατεία είναι το σχέδιο, αλλά. Έχετε κάτι να πείτε, κύριε Κωνσταντέλο? Λογίσω ότι ψήφω, επειδή νομίζω, Δήμαρχε, ότι και τα μικρά ποσά και τα μεγάλα ποσά κατανέμονται με ένα περίεργο τρόπο
Αυτή η λογική, ξεκινάμε από τα καλύδια και κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στον Κουβαρά και στη Φώκια, νομίζω ότι δεν είναι σωστή. Έχουμε ψηφίσει εδώ στο Συμβούλιο. Αντρέα, συγγνώμη να σε διακόψω μισό λεπτό. Ναι. Είναι άλλες 20.000 ευρώ, αλλά δεν είναι έργο και δεν είναι στο τεχνικό, είναι στην αναμόρφωση. Την έχετε δει. Για επισκευή και συντήρηση στο θεατράκι της Παλαιάς Φώκιας. Θέλω να σημειώσω. Δεν είναι όμως το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί δεν είναι έργο. Εγώ το ανέφερα πριν, αν θυμάστε, και είναι, το έχετε στην αναμόρφωση. Ναι, Δημαρχέ, αλλά για παράδειγμα, σπασμένα σπλάκες, επικινδυνότητα στην πλατεία Ηρώων της Αναβήσου, στο πίσω μέρος εκεί που είναι το ταξί, έχει μείνει από το 92-93 ένα τμήμα, ξέρω εγώ, 50 επί 1,5 μέτρο, κάποιες πλακοστρώσεις, κάποια στιθέα, κάποια αυτά, τα οποία ακριβώς για τους ίδιους λόγους που ανέφερες και έθεσες τις προτεραιότητες για τα υπόλοιπα έργα, πιστεύω ότι την ίδια ακριβώς προτεραιότητα έχει και αυτό, και μάλιστα με πολύ μικρότερη δαπάνη. Μόνο για αυτό το λόγο, προφανώς το να φτιαχτεί, να συντηρηθεί οποιοδήποτε χώρος είναι θετικό, αλλά επειδή διαφωνώ με αυτή τη λογική, ξαναλέω, ξεκινάμε από τα πάνω προς τα κάτω και όταν φτάσει και άμα περισσέψει, γι' αυτό το λόγο δεν θα την ψηφίσω. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη μειοψηφία? Εγκρίνεται λοιπόν το πέμπτο θέμα της εκτός ημερήσιας. Να πω κάτι μόνο, δεν με πειράζει να γραφεί στα πρακτικά. Ουσιαστικά, Αντρέα, δεν είναι από πάνω προς τα κάτω. Αν το δεις προσεκτικά, είναι 20.000 η Φώκια, 20.000 η Σαρονίδα, 20.000 ο Λαγονίσι, δηλαδή τα τρία κάτω, να το πω έτσι απλά, και 20.000 η πλατεία των Καλυβίων. Είναι 60 τα κάτω και 20 τα πάνω. Και στην αναμόρφωση, την επόμενη που θα ξαναέχουμε κάποιο ποσό, να το πω έτσι, να μπορέσουμε να διαθέσουμε, θα φέρουμε τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες να κάνουμε και εκεί κάποια πράγματα που είναι άμεση προτεραιότητα, έτσι επί της ουσίας. Γιατί βλέπετε, δεν κάνουμε κανένα έργο ενθουσιασμού. Πάμε ουσιαστικά να κάνουμε μια συντήρηση για να γίνουν οι χώροι αυτοί επισκέψιμοι, γιατί σήμερα είναι μη επισκέψιμοι. Λοιπόν, με πλειοψηφία λοιπόν εγκρίνεται το πέμπτο θέμα της ημερήσιας το εκτός ημερήσιας διάταξης. Και συνεχίζουμε με το έκτο, που αφορά λήψη απόφασης για την αλλαγή μελών του ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρονικού, λόγω των κρίσεων των διευθυντών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και λόγω της αλλαγής των μελών της Ένωσης Συλλόγων Γονέων των Μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, έχουν προκύψει αλλαγές στο ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής και τα μέλη του ΔΣ διαμορφώνεται, μάλλον τα μέλη που τοποθετούνται είναι τα εξής. Η Κοραλή Αλεξάνδρα είναι διευθύντρια του Γυμνασίου Αναβήσου και αναπληρώνει την Παπακοσταντίνου Μαρίνα, η οποία δεν είναι πλέον η παλαιότερη διευθύντρια προφανώς. Και μέλη που έχουν οριστεί, έχουν εκλεγεί μάλλον από την Ένωση Συλλόγων, είναι η Αλιμπέρτη Ελένη, Ένωση Συλλόγων Γονέων, η Λάζαρη Ηλιοπούλου Λαμπρινή, η Λαζαρίδου Ελισάβετ, η Τροχίδου Βασιλική και η Κατραμάδου Δήμητρα. Έτσι, και βέβαια τα προηγούμενα μέλη ισχύουν όσοι είχαν, δηλαδή ο κύριος Χαρίτος είναι πρόεδρος, πληροφοριακά αυτό, ο κύριος Αποστόλου, σαν δημοτικός σύμβουλος συμμετέχει, είναι αντιπρόεδρος, ο κύριος Μπουκουβάλας, σύμβουλος πλειοψηφίας, ο κύριος Λεδακάκης, σύμβουλος πλειοψηφίας, ο κύριος Κωνσταντέλος, με αναπληρώτρια την κυρία Καραούζα Φωτεινή, σαν μέλος μειοψηφίας, η κυρία Ράπτη Αγγελική, δημοτική σύμβουλος, με αναπληρωτή την κυρία Σημεοφορίδου Βασιλική, ο κύριος Δούρος Παναγιώτης σαν δημότης, ο κύριος Κολαξής Γεράσιμος σαν δημότης και ο κύριος Πέτζος Ιωάννης είναι ο λυκειάρχης του πρώτου λυκείου Καλυβίων. Από τους εκπαιδευτικούς, ορίστε, οι αλλαγές είναι, αφορά την κυρία Παπακοσταντίνου Μαρίνα, η οποία αντικαθίσταται από την Κοραλή Αλεξάνδρα. Τώρα ακριβώς τα μέλη, τα προηγούμενα δεν τα θυμάμαι, είναι η κυρία Λιμπέρτη τώρα, η κυρία Λάζαρη, η κυρία Λαζαρίδου, η κυρία Τροχίδου και η κυρία Κατραμάδου.
Αυτές είναι σήμερα. Αυτές είναι, προκύπτουν μετά από την τελευταία εκλογή. Αφού είναι γέλη. Είναι πάλι. Είναι πάλι. Δεν τα έχουμε εμείς περάσει με επίσημα. Δεν έχουμε αντικαταστήσει. Δεν έχουμε αντικαταστήσει και δεν έχουν γίνει. Πρέπει να πάρουμε μια νέα απόφαση που να φαίνονται τα μέλη αυτά. Δεν ήταν τα μέλη. Είναι καινούργιες οι εκλογές. Γίνανε μετά από τον ορισμό το δικό μας. Ωραία. Είναι τυπικό, λοιπόν. Ναι, τυπική είναι δικασία, ναι. Ναι. Εδώ όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχουν μέλη τα οποία φαντάζομαι και στην πρωτοβάθμια δεν έχουν πατήσει ποτέ. Γι' αυτό έχετε σκεφτεί τι πρέπει να γίνει. Αυτό, εγώ θα ήθελα μία πρόταση από, μετά από μία απόφαση δική σας να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το είχαμε πει άλλωστε αυτό. Επειδή τα όργανα είναι πολυμελή, είναι 15 μελή. Ναι, έτσι. Είναι κρίμα δεν ούτε να ψάχνουμε στα τηλέφωνα. Είναι κρίμα, είναι ασέβεια σε αυτούς που πηγαίνουν και μετέχουν των επιτροπών. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να γίνει κάποιο λάθος στην αρχή. Ας το διορθώσουμε. Πρέπει να μας φέρει τις εισηγήσεις, γιατί εγώ δεν ξέρω ποιοι μετέχουν και ποιοι όχι. Αν έχω το λόγο, εγώ σαν πρωτοβάθμια, επειδή αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, ήδη στείλαμε mail σε όλα τα μέλη, θεωρώντας ότι πρέπει να παρευρίσκονται, είτε έχουν έτσι τα θέματα αυτά, είτε είναι για επιχορηγήσεις, είτε είναι για επισκευές, για οτιδήποτε, πρέπει να παρευρίσκονται. Από εκεί πέρα θα πρέπει να μας δηλώσουν εάν έχουν τη θέληση να έρχονται, διαφορετικά να μας απαντήσουν αρνητικά και να έρθουν να δώσουν τις παρετήσεις. Ήδη εμείς σαν πρωτοβάθμια το έχουμε κάνει, θα το πω και του Μανώλη τώρα, για να το κάνει και αυτό το ίδιο. Και βέβαια απάντησαν οι περισσότεροι ότι δεν έχουν στο μυαλό τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να γνωρίζει για όλα τα όργανα. Αυτό θα το δούμε. Εάν δεν έρχονται, θα τους πάρουμε παρετήσεις. Επειδή δεν κατάλαβα, τους στείλατε επιστολή και απάντησαν ότι κάτι τους έτυχε και δεν ήρθαν. Πρωτοβάθμια, ναι. Γιατί είχα πρόβλημα, δεν είχα απαρτία και γινόταν όπως λες το τηλέφωνο συνέχεια να τους φέρνουμε με το. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, καταλάβαμε να μας φέρετε εισηγήσεις ποια μέλη θέλετε να αντικατασταθούν και αυτό θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο.